επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε το σύστημα στη ζωή και έχουμε την ευχάριστη και τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τις Nail Art, Νήμα, ουσιαστικά όπως το είπατε, Νικολέτα και Μαρίνα. Οι οποίες έχουν απίστευτα πράγματα να μας πούν γιατί όσον αφορά την τάση στα νύχια. Καταρχήν θέλω να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, την οποία συνέστησα το καλοκαίρι. Είχα πάρει βάφο στα μαλλιά μου άσχετο τέτοιο και μου λέει ότι υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο αλλάζει χρώμα, το βερνίκι, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Και μου κάναν ένα δάχτυλο μόνο τα κορίτσια, που πραγματικά ήταν απίστευτο το πόσο. Θα το δείτε και αργότερα στο βίντεο, το πόσο γρήγορα αλλάζει χρώμα και εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, με διάφανο, μπορεί να γίνει μαύρο. Ή εκεί που έχεις χρυσό, να γίνει μπλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ είμαι χαρούμενη γιατί μου αρέσει όταν έχουμε καθαρά γυναικεία θέματα. Η μόδα και είναι ούτε σε όλες τα νύχια τώρα το τελευταίο καιρό έχει βγάλει 1 εκατομμύριο πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά και γενικά βλέπω ότι οι Ελληνίδες προσέχουν πάρα πολύ πλέον τον εαυτό τους. Πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ακόμα και μέσα στην κρίση, θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, είτε μικρό είτε μεγάλο τέλος πάντων, ώστε να φτιάξει και λίγο η διάθεση. Και ένα από αυτά είναι την ανήχεια. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι βασικά έχει αλλάξει η συχνότητα. Είναι κάτι, ένα σπόρος με γυναικείο που δεν το καταλείπουν ποτέ. Παρά μόνο αλλάζει η συχνότητα και ευτυχώς για μας βγαίνουν πάρα πολλά καινούργια πράγματα πάρα πολύ συχνά. Όπως τα δούμε. Έχω να σας πω ότι εκτός ότι υπάρχουν πλέον βελούδινα. Το οποίο έχω αφήνει ένα απίστευτο βελούδινο αποτέλεσμα τέτοιο. Τι άλλο μας έχετε φέρει εδώ σήμερα και θα μας δείξετε? Εκτός από αυτά που αλλάζουν θερμοκρασία που θα δεις και το σχετικό βίντεο, το οποίο να τονίσω ότι δεν είναι επαγγελματικό. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα βίντεο το οποίο δυστυχώς είναι ερασιτεχνικό και ήταν το μοναδικό που μπορούσαμε να είχαμε αυτή τη δεδομένη στιγμή λόγω ενός προβλήματος. Αλλά θα σας το δείξουμε γιατί πραγματικά να δείτε κι εσείς πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει αυτό το χρώμα στα νύχια. Εγώ από αυτό το πράγμα είπα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, το θέλω τώρα. Εσύ δεν είχες κι άλλα νύχια εύκαιρα για να σου κάνουμε. Δεν το πασχετώ. Τα είχα φτιάξει ήδη εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν δεδομένο. Για το σετ, Δημήτρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε για πες μας, πείτε μας μάλλον έτσι για τις τάσεις στα νύχια, για φέτος το χειμώνα περισσότερο. Βασικά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, ναι. Κυριαρχούν οι υφές, έτσι. Παλιές, με την έννοια πια, δηλαδή ακόμα μπορούμε να δούμε ματ, τσιμέντο. Τσιμέντο δεν το έχω δει, ας πούμε. Το τσιμέντο είναι στην ουσία το ματ. Πολλοί το περιγράφουν και ως τσιμέντο. Έχει αυτή την υφή, ματάρι κι αυτό. Είναι λίγο άγρια η επιφάνεια. Ναι, είναι λίγο άγρια γενικότερα η επιφάνειά του. Βελούδο, χαβιάρι που ακόμα υφίσταται. Πολύ κλειδί έχει πέσει, παιδιά. Βελούδο, χαβιάρι. Ναι, αλλά δεν είναι και πολύ τέλεια, γιατί γενικώς μπορείς να το κάνεις σαν εφαρμογή η οποία να μην έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ναι, όλα αυτά διαρκούν και πολύ περισσότερο από ότι είναι απλό βερνίκι, να πούμε. Το συγκεκριμένο σε ημιμόνιμο, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε εμείς και είμαστε φανατικές στην τζέλι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σαν αξεσουάρ. Από εκεί και πέρα τα καινούρια, οι καινούριες υφές είναι το γραφίτι. Δηλαδή μοιάζουν τα νύχια σαν να έχεις γραφίτι από τοίχο. Υπάρχουν υφές, βοήθησέ με. Τα τρούξ. Μπράβο, που είναι πάρα σωστά. Πολύ ωραία, που είναι μεταλλικά διακοσμητικά πάνω στα νύχια. Πάρα πολύ της μόδας είναι και τα πολύ μικρά, όχι στρασάκια, σαν κοσμηματάκια να το πούμε, νεκροκεφαλίτσες ή φυλάκια. Αργότερα, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε με κάποιες φωτογραφίες, θα τα δούμε και αυτά. Ωραία. Συγγνώμη, κάτι τελευταίο ξέχασα να πω. Έχουν έρθει πάρα πολύ τη μόδα και τα φτερά. Πραγματικά φτερά, με μια τεχνική τα οποία τοποθετούνται πάνω σε βερνίκι και είναι τα νύχια μας φτερά. Ενώ δεν τρέχουν τα φτερά έτσι, απλά είναι πάνω σαν τα πετσαρία, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία, πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο το οποίο, με το βερνίκι το οποίο αλλάζει χρώμα σε δευτερόλεπτα, σε δέκατα του δευτερολέπτου, αμέσως με το που κάνετε κάτι. Δηλαδή, ακόμα και αν σας λέω φωτίξετε το χέρι σας μέσα στο νερό, οπωσδήποτε είναι το βίντεο. Το πλένω τα πιάτα, ακριβώς, ναι. Πλένω τα μαλλιά μου. Όλα αυτά. Πάμε να το δούμε όμως το βίντεο που καλύτερα. Γεια σας. 17 Ιουλίου, Μαρίνα. 17 Ιουλίου. 3 η ώρα το βράδυ. Στο αεροδρόμιο. Για προφορά μας να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα νύσια. Ωραία. Για δροσίσαμε λίγο. Καλό το γαλλικό μου,
Ποιες είναι οι γυναίκες? Ωραία. Και μία το κρύο. Πώς θα μιλήσεις καθόλου? Δεν θα μιλήσεις. Θα σε τραβήξω αν δεν μιλήσεις. Δεν είχε σκοπό. Θα τραβήξω το χέρι που έρχεται. Έλα. Δεν βγες έξω. Δεν έχει. Το κοντήσω. Πάμε λίγο πολύ. Πήγαινε μια βόλτα. Μ' αρέσει και το τραγούδι έτσι αλλιώς. Αυτό είναι ένα homemade βίντεο, το οποίο τα κορίτσια φτιάξανε την ώρα ακριβώς που παρέλαβαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα και βραδιά. Και περασμένοι, οπότε. Ναι, φαίνεται ότι είσαστε στο αεροδρόμιο το μεταξύ. Μας κάνανε τη χάρη ο κύριος Κράλης και η κυρία Κράλη που εκπροσωπούν την Τζέλη, που είναι ιδιοκτήτες, και μας κάνουν πάντα τη χάρη να μας δείχνουν πρώτα τα καινούργια χρώματα και γενικότερα ό,τι καινούριο έρχεται. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εκτιμούν γι' αυτό κιόλας. Οπότε, αν θέλετε τώρα, να μπορούμε να πάμε να δούμε μία-μία τις φωτογραφίες και με διάσημες έτσι κυρίες από το εξωτερικό. Ναι. Με το τι επιλέγουν να κάνουν στα νύχια τους και ουσιαστικά λασάνω και μόδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Με τι θες να ξεκινήσουμε, Νικολέτα? Το νομίζω σχήμα. Ότι είναι, ναι, στην ουσία το σχήμα είναι λίγο μπερδεμένες οι φωτογραφίες όπως φέραμε, αλλά σε γενικές γραμμές ό,τι και να δούμε μπορούμε. Αυτό είναι χρωματολόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι για το μόνιμο, ε? Ναι. Αυτά. Έχει απίστευτα χρώματα. Και έχει και πάρα πολλά. 120 αποχρώσεις στην Τζέλετ και ανανεώνονται κάθε 2 μήνες περίπου συν 10 χρώματα και ακολουθεί το σταθερό χρωματολόγιο. Μάλιστα. Έτσι, για να μπερδευόμαστε. Τα 600 δηλαδή ανοίγουμε και δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Αυτό είναι το χειρότερό. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι τα κοσμήματα είναι της μόδας. Mm-hmm. Έχουν φύγει πλέον τα στρασάκια και έρχονται πιο μεγάλα κοσμήματα. Μάλιστα. Θα δούμε την επόμενη. Αυτό είναι το βελούδο. Αυτό είναι το βελούδο. Και βλέπω ότι υπάρχει και η τάση για πιο νύχι, όχι τετραγωνισμένο, ναι, που ήταν τόσο καιρό. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς θέλαμε να πούμε. Ότι βλέπουμε ότι έχει έρθει η μόδα από τη Star του Hollywood, τώρα ακολουθούν και εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βασικά το συγκεκριμένο σχήμα λέγεται Almond. Στην ουσία κολακεύει τα δάχτυλά μας, τα δείχνει πιο μακριά και πιο λεπτά. Mm-hmm. Είναι έτσι ένα τρικάκι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, σε αυτά το σχήμα νυχιών προτιμούμε ή τις nude αποχρώσεις, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή αποχρώσεις του δέρματος. Μάλιστα. Ή το κλασικό κόκκινο το σκούρο, το οποίο παραπέμπει έτσι σε μία χλυδί, μία. Ναι, μία αρχοντιά ουσιαστικά. Ναι, μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε νεκροκεφαλή. Κόσμημα, αυτό που μας είπες πριν. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς, ότι είναι περιποιημένο, πάντα παραπέμπει σε αρχοντιά. Και επίσης παρατήρησα ότι και πέρυσι τα χρώματα τα οποία ήταν πολύ κοντά στο χρώμα του δέρματος είναι πάρα πολύ της μόδας. Παρόλο που παλιότερα οι νεότερες ηλικίες δεν τα επέλεγαν ποτέ. Ναι. Mm. Τώρα είναι αυτό που λέμε ότι προτιμούμε το σικάτο. Δηλαδή, έχουμε βαρεθεί πλέον τα πάρα πολλά σχέδια στα νύχια, τα πάρα πολλά στράς, τα πολλά διαφορετικά χρώματα μαζί μπλεγμένα. Οπότε προτιμούμε nude αποχρώσεις. Εδώ βλέπουμε ένα changing color. Είναι αυτό που φοράει η Νικολέτα. Mm-hmm. Αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε την αλλαγή. Τα μυστίκ της Τζέλιτ, αυτά που αλλάζουν, οι μόνιμα βερνίκια που αλλάζουν με οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας. Δηλαδή, είτε περιβαλλοντική. Από το να βγούμε έξω που έχει κρύο τώρα το χειμώνα, με το να μπούμε μέσα σε ένα ζεστό σπίτι, είτε ας πούμε όταν εμείς ζεσταθούμε πάρα πολύ, δουλεύει ήδη από το δέρμα, οπότε βγαίνει και στον νύχι αυτό. Σωστά, σωστά. Α, εδώ είναι τεχνική. Πάρα πολύ της μόδας. Ναι. Είναι και τα λεοπάρ. Εδώ βλέπουμε πάλι το συγκεκριμένο σχήμα στα νύχια. Το Almond. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Το οποίο και μετά, ξέρεις, καταλήγει και αυτό. Είναι στιλέ. Μετά, όταν το κάνεις ακόμα πιο μυτερό, καταλήγεις στο στιλέτο. Ας το παγώσουμε λίγο αυτό, να το δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κελνίδες τώρα έχουν αρχίσει και ακολουθούν αυτή τη μόδα. Mm-hmm. Όλο ένα και περισσότερο, όπως η Ντέμι εδώ, με ένα πολύ εντυπωσιακό μαύρο νύχι και με γαλλικό ασημί. Α, μάλιστα. Εδώ μπορούμε να πούμε και για το γαλλικό, ότι έχουμε φύγει πλέον το κλασικό γαλλικό του γαλακτερού και με τον ασβέστη γραμμούλα κάτω και αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε με διαφορετικές αποχρώσεις. Mm-hmm. Κάτι το μαύρο είναι. Μαύρο ασημί, όπως το λάζαρ του Ποσανέλ. Ωραία, ας δούμε την επόμενη. Εδώ είναι η Φουρέιρα. Φουρέιρα, εντάξει. Επίσης, αμυγδαλό τόνο. Ναι, έχει, ναι. Το είχα δει και πέρυσι. Γενικώς ήταν και από τις πρώτες που το έκαναν, να θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα. Έτσι, το πιο μυτερό νύχι. Ναι, Φουρέιρα και Τάμπτα ήταν από εκείνες που. Ναι, 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 ναι. Ακολούθησαν Ντέμι, Στικούδη. Γενικώς
ό,τι φρέσκο έχουμε τώρα στον χώρο, ακολούθησε το εξωτερικό. Αλλά αυτό που είπε και η Μαρίνα είναι το πιο σωστό, ότι στην ουσία είναι να ανοίγει που κολακεύει. Μπορεί να μας ξενίζει, είναι φυσιολογικό, αλλά από ό,τι βλέπεις. Ναι, και είναι και πολύ ωραίο χρώμα αυτό που το έχει κάνει τάνη. Ναι. Βέβαια, μπορείς μετά να παίξεις με αυτό όπως παίζεις με τα υπόλοιπα. Δηλαδή να γίνει πιο κλασικό, πιο κεντρικό. Οι πρώτες αποχρώσεις νουντ νομίζω είναι μια απόχρωση που μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε. Και φαντάσου το σε πιο κοντό σχήμα, δηλαδή πιο κοντό τον ήχη, πιο κοντό μήκος, θα δείχνει νομίζω καλύτερα. Δηλαδή είναι... Εμένα μου αρέσουν και τα τετράγωνα πάρα πολύ. Μου αρέσουν όταν είναι μεγάλο τετράγωνο. Πώς να το πω. Μεγάλη και η βάση. Μεγάλη και η βάση, ναι. Αλλιώς δεν ξέρω, φαίνεται πολύ μικρό τον ήχη νομίζω. Δηλαδή, αν βάλεις και σκούρο χρώμα, φαίνεται πολύ μικρό. Οπότε ίσως και για τις γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλη βάση, το τριγωνικό να κέρδιζε πάρα πολύ στο χέρι τους. Έχεις δίκιο. Το τρίγωνο όντως κερδίζει και το τετράγωνο έτσι κι αλλιώς είναι μια σταθερή αξία, στην οποία είναι πάλι το κλασικό γαλλικό. Ναι, ναι, ναι. Πάλι εδώ πέρα βλέπεις ένα ανάποδο, ένα μισοφέγγαρο. Ναι. Είναι αρκετά γνωστή. Μέγαν Φόξ, ναι. Όχι, όχι. Β' Φοντής. Α, είναι, παραπέμπει στη δεκαετία. Ναι, Φαν Φατάλ, παραπέμπει στη δεκαετία του 20. Επίσης θεωρείται κλασικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι κάτι που φόρεσε τώρα. Και δεν είναι συνδυασμός κόκκινο με ασημί, μου είπες. Νομίζω ή χρυσό ή έχει κάποια απόχρωση νουντ. Α, μάλιστα. Ας δούμε και την επόμενη. Αυτές είναι δικές μας φωτογραφίες. Mm-hmm. Πάλι κλασικό, γιατί οι μαυρόασπρο αγαπάνε πάρα πολύ. Είδες και τετράγωνο. Μαυρόασπρο είναι από τα αγαπημένα και κλασικά. Εντάξει, αυτό είναι η δική μας τέχνη. Αυτό με το πρόσωπο εκεί, πώς το κάνατε? Εύκολα. Εδώ το κορίτσι, τζέλιτ, μαύρο άσπρο και αμαρούλα είναι τα αγαπημένα μου. Σχεδιάζεται δηλαδή στο χέρι κατευθείαν, δεν είναι αποτύπωμα? Όχι. Είναι, χρησιμοποιούμε συνήθως πινελάκια, τα βουτάμε μέσα στο ημιμόνιμο βερνίκι και μετά μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Γιατί παλιά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τώρα μπορούμε. Και δεν μου έδωσες και ιδέα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήταν ολόλευκα τα νύχια. Mm-hmm. Και το ένα. Το έχεις εσύ. Σε λίγο σε βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Τρίζει καρέκλα μου. Και το σκαμπό της Μαρίνας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εναλλαγή του γαλλικού. Ναι, το είδα σε πολύ σκοπολιστικό καλοκαίρι. Και γεννηθικό. Και γεννηθικό είναι πολύ ωραίο. Εμένα γενικώς δεν μου αρέσει το κλασικό γαλλικό. Ναι. Προτιμώ οτιδήποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς μόδα σημαίνει το να διαφέρεις. Ναι, και όχι το να παραμένεις ίδιος. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και γενικά κάτι που σε εκφράζει σαν άνθρωπο πάρα πολύ, που μπορείς να το υποστηρίξεις και με όλο το υπόλοιπο. Γιατί άμα φοράς ένα ταγέρ και τον ήχι είναι λεοπάρ, είναι αστείο. Καλά, όχι, εντάξει, προς Θεού. Αλλά να σου πω κάτι. Πολλές ακόμα που φοράνε το ταγέρ φοβούνται να φορέσουν και το κόκκινο. Εντάξει, το οποίο για μένα αυτό που είπες και στην αρχή είναι καθαρά αρχοντικό. Δηλαδή ένα ήχι περιποιημένο στο κατάλληλο μήκος. Χωρίς να θεωρείται χωρίς να είναι μάλλον ξεφτισμένο κτλ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια και το κόκκινο δεν το συζητώ. Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι οίκοι καλλιντικών και γενικά μόδας το έχουν εκθιάσει στο έπακρον. Και τώρα δηλαδή υπάρχει. Είναι κλασικό πάντα. All time classic. Και για όλες τις ηλικίες, συγγνώμη διακόπτω, δηλαδή μπορούμε να δούμε μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία να έχει ένα πολύ ωραίο κοντό περιποιημένο κόκκινο νύχι, μέχρι και μια κοπέλα 18 ετών. Και δεν είναι ένα το κόκκινο. Σωστά. Είναι χιλιάδες, όπως έχω πει στις όλες τις φίλες μου, δεν μου πάει εμένα το κόκκινο κραγιόν για παράδειγμα. Δεν υπάρχει, δεν σου πάει το κόκκινο κραγιόν. Έχεις δίκιο. Είναι η απόφαση. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες, τώρα να μην κάνουμε να πούμε συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά υπάρχει μια εταιρεία στο εμπόριο, η οποία έχει τουλάχιστον στο κόκκινο και 100 διαφορετικά χρώματα. Βέβαια. Και το λανσάρι, δηλαδή, είναι το χρώμα του στο κόκκινο. Οπότε πειραματιστείτε λίγο και δείτε τι σας αρέσει και τι σας ταιριάζει, σας περισσότερο στο πρόσωπο. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι στην ουσία, ναι, και σκέψου ότι πάλι είναι, ας πούμε, το μέταλλο γενικώς. Είτε έχει να κάνει με χρυσό, είτε έχει να κάνει με χαλκού, με ασημί. Γενικώς είναι πολύ τα μεταλλιζέ χρώματα. Όπως επίσης και το MOV, να και η κυρία είναι από τα Global Awards νομίζω. Mm-hmm. Πάντως φοράει και εκείνη χρυσό νύχι, πράσινο που είναι επίσης πάρα πολύ της μόδας. Mm-hmm. Τα κόκκινα όπως είπες και πριν σε πάρα πολλές αποχρώσεις, δηλαδή από ένα κλασικό κόκκινο μέχρι ένα κόκκινο κερασί. Πάρα πολύ της μόδας είναι τα MOV. Mm. Από ένα μοβ βιολετή, ας πούμε, ως ένα μοβ του βατόμουρου. Σωστά. Πάρα πολύ της μόδας επίσης είναι το μπλε από χρώματα του ουρανού, ας πούμε, ναι, πολύ σωστά, μέχρι το μπλε το κοβάλτιο που λέμε. Ναι, ναι, το μπλε μου αρέσει πάρα πολύ στα νύχια. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Και σε κοντό νύχι. Και σε κοντό νύχι είναι πολύ ωραίο επίσης. Και μου αρέσουν και, τα γαλάζια που έβλεπα σε πεντικιούρ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραία. Συνδυασμένο έτσι με πολύ ωραία. Είχα δει μια κοπέλα που είχε κάνει γαλάζιο με λευκό. Αλλά εντάξει, ήταν και τον ήχη λίγο πιο μεγάλο. Δηλαδή ήταν και ψηλή κοπέλα, είχε μακριά πόδια και φαινόταν πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα. Όταν κάνεις έτσι κι αλλιώς, όταν κάνεις nail art ή γενικώς όταν είσαι
όταν δουλεύεις αυτή τη δουλειά, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να γνωρίζεις το χρωματολόγιο σου. Ναι. Έτσι ώστε να βάζεις πράγματα πάνω στο χέρι και να ταιριάζουν και να μπορείς να κάνεις, δηλαδή, το nail art σου να έχει αντιθέσεις. Να μην σκοτώνεις το ένα χρώμα πάνω στο άλλο. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ένα χάλκινο ουσιαστικά, έτσι, έντονο αρκετά. Είναι πάρα πολύ της μόδας, βασικά δεν ξέρω αν διακρίνεται από εδώ, είναι πάρα πολύ της μόδας οι παγέτες. Α, μάλιστα. Το συγκεκριμένο στο χρώμα του χαλκού και έχει μέσα παγέτες. Στο Λονδίνο είναι η τάση της μόδας, τώρα δεν ξέρω και σαν αυτό που φοράω εγώ νομίζω δεν φαίνεται όμως καλά. Ναι. Αυτό που φοράς είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ παιδιά τζελ, δηλαδή σας το λέω. Είναι γεμάτο παγέτες. Άμα δείτε εδώ πέρα τι γίνεται, δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Έχετε πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί όλος να κάνει και σίγουρα να βρει ουσιαστικά κάτι που να τον εκφράζει στο 100%. Ξέρεις τι, τη συζητάμε και τη ξανασυζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι το χρωματολόγιο για μας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, τουλάχιστον στη δουλειά μας. Πέρα της καλής ποιότητας και τα συναφή. Και όταν μπορείς και έχεις πολύ χρώμα να δουλέψεις και πόσο μάλλον να έχεις και τα τρέντς του χειμώνα, είναι ό,τι καλύτερο. Και να πούμε ότι φυσικά και διαρκεί 15 μέρες σχεδόν αναλύωτο, ναι. Ότι είναι και οικονομικό σε σχέση με το να κάνετε 2 φορές μανικιούρ, για παράδειγμα. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Οπότε και κρατάει και αλλάζει χρώμα, ή είναι βελούδινο, ή είναι με στράση. Είναι τόσα πράγματα που σας εκφράζει. Και σίγουρα κρατάει πολύ περισσότερο και στα νύχια σας. Εν τω μεταξύ δεν επηρεάζει τον νύχι, γιατί αφαιρείται αρκετά εύκολα. Ναι. Όχι με το ασετόν με το λαδάκι. Δεν ήθελα να τα ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, κλείσουμε. Θα γίνει nail art by me, Μαντί. Μη που το κάνουμε, Μαντί. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι είναι και για οικονομικούς λόγους καλύτερο πλέον από το να πας να κάνεις ένα μανικιούρ. Σκέψου, καταρχήν, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο ημιμόνιμο γενικότερα είναι ότι είσαι στεγνή. Ναι, και καθαρή. Ναι, με την έννοια ότι βασικό. Βγαίνεις και δεν έχεις χτύπησα, ακούμπησα, ναι. Μπορείς να κάνεις απευθείας τη δουλειά σου, να πας στο ραντεβού σου. Γενικώς ναι, έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές πίσω, 30 δευτερόλεπτα μετά. Επειδή όπως πήγα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου, συνήθως χάλασα τα νύχια. Κοίταξε, τώρα φτιάχνεις τα νύχια σου για να το κρατήσεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και ειδικά όσοι δουλεύουν πολύ σε υπολογιστή και όλα αυτά, είναι το κανονικό μανό πλέον, νομίζω ότι σιγά σιγά. Τίνει ναι. Θα εξαλείψει σιγά σιγά. Σχεδόν δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ. Και για όσους δεν το έχετε δοκιμάσει, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε κάποια στιγμή. Θα πείτε ότι Παναγιά μου, γιατί τόσο καιρό δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μην ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρουμε ότι έβαλες 2. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα συζητήσουμε και κάποια στιγμή για κάτι άλλο που σκέφτομαι, γιατί για τα πόδια είναι, όχι μόνο τα νύχια. Τα πόδια, ειδικά το χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επίσης μόδα είναι τα pip-toe. Οπότε θέλουμε προσεγμένο και pedicure, εκτός από manicure. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με καλεσμένη την Ελπίδα Κόλτιρη, την αγαπημένη μας αισθητικό, με την οποία θα μάθουμε τα πάντα για τη ριζική αποτρίχωση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.